Για πάμε στο πρωινό του Αλφα και στο Σούπερ Κατερινιό που με αφορμή ένα email που στάθηκε σε όλο το προσωπικό του Αντένα όπου τους επιβάλλουν dress code να φοράνε συγκεκριμένα ρούχα, δεν θα φοράς ό,τι θέλεις τσεκολό, και με αφορμή αυτό η καινούργιου περιέγραψε ένα περιστατικό με έναν βρωμιάρη συνάδελφό της. Για πάμε να δούμε τι λέει το email που το αποκάλυψε ο Παπαδάκης και να δούμε και στη συνέχεια για τον Μπίχλα. Από ένα email που έσκασε, αν δεν κάνω λάθος, τελευταία στιγμή στους εργαζόμενους του Αντένα και ουσιαστικά τους καθορίζει το dress code που θα πρέπει να έχουν. Έλα. Ακριβώς. Την αποκάλυψη βέβαια την έκαναν μέσα από την εκπομπή του Γιώργου Παπαδάκη, όπου ο ίδιος αναφέρθηκε σε αυτό, λέγοντας ότι από Δευτέρα θα πρέπει να ντύνεστε ευπρεπώς. Εκεί λοιπόν δημιουργήθηκε μια συζήτηση ανάμεσα εκείνων και στη Μαρία Αναστασοπούλου, γιατί το mail που έφτασε στους εργαζομένους του Αντένα μιλάει για ευπρεπή ενδυμασία στους χώρους των εγκαταστάσεων. Ωραία. Πάμε να δούμε τι λέει το email και να το σχολιάσουμε. Οπότε μέσα στο σταθμό θα ντύνεστε ωραία τσέκολα, έτσι. Οι εργαζόμενοι εκπροσωπούν τον όμιλο και η εμφάνισή τους στο χώρο εργασίας πρέπει να αντανακλά την εικόνα και τις αρχές του ομίλου. Στο πλαίσιο αυτό, οι εργαζόμενοι χρειάζεται να ακολουθούν τις βασικές οδηγίες που αναφέρονται παρακάτω. Γενικές οδηγίες. Φροντίζουμε τα ρούχα μας να είναι καθαρά και σε καλή κατάσταση. Αποφεύγουμε τα σκισίματα, τις τρύπες και τα πολύ αποκαλυπτικά ρούχα. Τηρούμε τους βασικούς κανόνες προσωπικής υγιεινής, ιδιαίτερα κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, όπου η ζέστη μπορεί να είναι επιβαρυντική. Βασικό πλαίσιο. Σε γενικές γραμμές, ο ενδυματολογικός κώδικας είναι business casual, smart casual. Σε κάποιες περιστάσεις, πιο formal business ντύσιμο, π.χ. κοστούμι πουκάμισο, μπορεί να είναι απαραίτητο. Αν δεν είστε σίγουροι, ρωτήστε τον προϊστάμενό σας. Αυτό σημαίνει ότι επιτρέπεται να φοράμε τα εξής: παντελόνια κλασικά υφασμάτινα κάπρι, προσεγμένα jeans για τις γυναίκες φορέματα και φούστες, πουκάμισα, μπλούζες, υφασμάτινα και t-shirts σε καλή κατάσταση. Κλειστά παπούτσια όπως μοκασίνια, κλασικά δερμάτινα, αθλητικά, μπότες, γόβες, μπαλαρίνες, πέδιλα και δερμάτινα σανδάλια. Δεν επιτρέπονται. Οι βερμούδες, εκτός των τεχνικών στο στούντιο Κάπα, κατόπιν συνεννόησης και έγκρισης από το προϊστάμενό τους, τα shorts, τα σχισμένα τζιν και για τις γυναίκες τα πολύ κοντά φορέματα και φούστες, τα t-shirts με offensive stamps ή μηνύματα, για τις γυναίκες μπλούζες με πολύ ανοιχτό ντεκολτέ ή διαφανής. Αξεσουάρ και διένδυσης με λογότυπα. Οπότε σου λέει κάνε μπάνιο, βρωμιάρι, αρχικά. Δεύτερον σου λέει εκεί για τις γυναίκες μην πετάς τα ζιαζί έξω, έτσι, όχι βαθιά ντεγκολτέ. Οκ. Και μην κυκλοφοράς με σαγιονάρες και βερμούδες σαν γερμανό τουρίστα. Ανταγωνιστικών του ομίλου προϊόντων και υπηρεσιών. Οι πλαστικές παντόφλες, σαγιονάρες παραλίας κτλ. Μισό λεπτό. Εγώ δεν διαφωνώ σε κάτι από αυτά. Ούτε δεν καταλαβαίνω. Δηλαδή, όταν πηγαίνει στο χώρο τη δουλειά σου, δεν βρίσκω τίποτα περίεργο. Όταν πηγαίνει στο χώρο τη δουλειά σου. Καλά, εσύ, ρε Κατερίνα, δεν θα διαφωνούσε που κάθε μέρα ντύνεσαι σεξι και όποιο αντέξει. Περίεργο. Δουλειά σου. Τι λέει, δεν με κοιτάτε όλοι καλά-καλά. Ενώ ότι. Έλενα, γιατί με κοιτά καλά-καλά και όλοι σα. Σκέφτομαι ότι φοράω πλαστική. Όχι, εισαγιον. Ναι, παιδιά, αυτό σκέφτομαι. Η σαγιονάρα, εντάξει τώρα, δεν σου είπε. Αλλά γενικώ, πείτε πω οτιδήποτε με παιδί μου μπαίνει κάποιο. Εγώ δεν είναι. Γιατί, Αντρέα, γιατί γελά στην εκκλησία, πάμε πώ και ο πώ. Όχι, εμένα μου άρεσε. Άρα. Δεν το περίμενα απλά. Δεν περίμενα ότι επειδή το κανάλι είναι ένα πιο, α πούμε, ανοιχτό χώρο και διαφορετικό. Οι πολιτικές εταιρείες συμφωνούν να είμαστε πώ διμένει στη δουλειά. Στη δουλειά μα πάμε. Αν θα βάλει σαγιονάρα, βάλτε στην παραλία. Απλά επειδή με πρώτα να φερόμαστε ευπρεπώς. Αυτό ισχύει θεωρητικά. Φερόμαστε ευπρεπώς. Θεωρητικά. Όλα ισχύουν θεωρητικά. Φαντάσου αυτό το email έτσι να γίνει, να σταλθεί και στον Αλφα, ε. Πρέπει ποιο γνωρίζει όμω. Αυτό είναι το debatable. Κάτσε μια στιγμή. Υπάρχει υποκειμενικότητα στο θέμα. Εδώ δεν κατάλαβα κάτι. Να είμαι εγώ ευπρεπής, να μην είσαι εσύ ευπρεπής. Συγγνώμη. Σε περίπτωση που δεν γίνουν όλα αυτά, λέει τι θα γίνει. Όχι. Παιδιά, μια σύσταση είναι. Είναι παρότι. Ναι, ρε παιδιά. Εντάξει, ωραίο είναι στη δουλειά μας να πηγαίνουμε όντως ντυμένοι και περιποιημένοι και καθαροί. Γιατί παρόμοιοι στους εσωτερικούς κανονισμούς εταιριών υπάρχουν κυρώσεις. Μα γι' αυτό ρωτάω. Θα μου πει σε όλους τους χώρους εργασίας, όλοι έχουμε και ένα βρωμιάρι και ειδικά το καλοκαίρι. Μας έχει σπάσει τη μύτη, έτσι, αλλά πώς να το πεις ότι είναι βρωμιάρης. Πάντως, εμένα δεν μου φαίνεται, περίεργο. Να δούμε λοιπόν πώς αντέδρασε τον αέρο ο Γιώργος Παπαδάκης με Ρέσσα Σοπούλου, παρακαλώ. Ήρθε η ώρα του καρφιού.
Καλά δεν πήρες χαμπάρι ότι μας έστειλαν ένα email που έλεγε πως να είμαστε προσεκτικά ντυμένοι. Θα δείτε, από Δευτέρα. Είναι από Δευτέρα. Από Δευτέρα είναι εμφάνιση αυτή στελέχους του σταθμού. Από τη Δευτέρα και δεν ίσχυσε από τη στιγμή που εστάλει το mail. Πάντως εγώ θα μιλήσω, είμαστε ειλικρινείς. Για να είμαστε... Να ψωνίσεις. Για να είμαστε ειλικρινείς, μόλις είδα αυτό το mail. Μη σε ξαναδώ με τίσερτ. Είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα. Τα κυκλοφορούμε όλοι με κοστούμάκια. Τι θες, Γιώργο, τώρα. Ξύνεσαι τώρα, τι θέλεις. Κοιμούνται και δεν τα ακούνε αυτά που λέμε. Το τρολάρουνε, αλλά πείτε μου κάτι, ρε παιδιά. Επειδή άκουσα και για σχισμένα τζιν και τα λοιπά. Πάει ο Παπαδάκης με ένα σχισμένο τζιν. Δεν θα πάει τώρα ο Γιώργος Παπαδάκης με ένα σχισμένο τζιν. Με βερμούδα μπορεί να πάει, επιτρέπετε. Ο Γιώργος Παπαδάκης μπορεί να πάει με ό,τι θέλει. Όσο, εγώ πιστεύω, αν ισχύσει για όλους. Όλοι εργαζόμενοι. Είναι άδικο. Όλοι είμαστε εργαζόμενοι. Αυτό το έφερα το παράδειγμα. Όλοι είμαστε εργαζόμενοι. Άρα, λοιπόν... Δεν μπορεί ο τεχνικός να έρθει με βερμούδα και ο να μην έρθει ο Παπαδάκης να κάνει ό,τι γουστάρει και οι άλλοι. Ναι, για του τεχνικού βεβαίω, γιατί είστε εδώ με πόσου βαθμού έχει. Ζέστη, ο τεχνικός μπορεί να φέρει να βάλει μια βερμούδα. Είναι από καθαρά ρούχα λίγο. Ορίστε. Με μπέρδεψε. Το ανέδειξε φοράει βερμούδα. Ο Γιώργος φοράει καθαρά, δηλαδή όλα τα άλλα τα καταλαβαίνω. Το business casual το κτλ. Υπάρχουν άνθρωποι που δεν ξέρουν. Αλλά ο Καραγιάννης τι κάνει εκεί πέρα, ρε. Τις προάλλες δεν είχε βγάλει στο TikTok ένα βίντεο και λέει δεν ξαναπάω σε αυτήν την καινούριου. Τέλος με προσβάλλανε, με κάνανε, με δείχνανε. Άρη Καραγιάννη και εσύ, ε. Υπάρχει σαπούνι και αποσμητικό. Άστο τώρα. Δηλαδή, στο δύο κάμα κάποιο είναι ζέχνη. Δεν το κατανοώ. Ναι, ζέχνη, αγάπη μου, δεν έχει βρεθεί ποτέ. Και βγήκε ανακοίνωση για αυτόν τον άνθρωπο. Βέβαια. Λοιπόν, εγώ θα το πω, θα το πω στο παρελθόν μας έχει τύχει αυτό ο άνθρωπο που συνεργάζεται μαζί μα. Ήμασταν λοιπόν πολλοί από την ομάδα. Ναι, ναι, παιδιά. Το συγκεκριμένο άτομο δεν πλέονταν ποτέ. Είχαμε θέμα. Είχαμε θέμα σε σημείο να έχουμε φτάσει όλοι στο θέμη. Δηλαδή, είχαμε θέμα και από συνταξία και συνεργάτες μπροστά από τις κάμερες και πίσω. Ότι πρέπει κάποιος να τις μιλήσει, να του μιλήσει, για να μην. Γιατί αυτή η κατάσταση δεν γίνεται. Και ειδικά το καλοκαίρι που ίδρωνε κιόλας, ήταν ανυπόφορο. Το θυμήθηκε τώρα, ρε. Το θυμήθηκα, λέγαμε, περάσει όλη τη σκηνή. Δύο είναι. Είναι δύο τα περιστατικά. Είναι ένα πιο παλιά που το έχω γνωρίσει κι εγώ και είναι και ένα πιο τελευταίο. Και ένα πίσω από τις κάμερες δύσκολο. Και έπρεπε μετά ο Θέμης να το βάλει στα δωμάτια και να του πει ότι ξέρει πρέπει λίγο να προσέχει. Να πλένεσαι. Ναι, βέβαια, τι να κάνει. Δεν ήξερα ότι. Θα πεθαίναμε, αγάπη μου, εδώ πέρα. Κανόνες υγιεινής. Πλήθηκε. Πλήθηκε τελικά. Όχι, σχεδόν. Οφείλαμε να του κάνουμε μια κουβέντα. Είχα και τη Χρύσλα τότε κάθε μέρα που δεν γκρινιάζει η Χρύσλα, προς Θεού. Εγώ για τέτοια γκρινιάζω και είχα φρικάρει. Άστα. Λοιπόν. Τώρα είναι ένα τεράστιο ζήτημα έτσι, στο χώρο εργασίας, αν έχει ένα βρωμιάρι, πώς του το λες, ρε παιδί μου τώρα, χωρίς να παρεξηγηθεί, χωρίς να τον προσβάλλεις ότι μεγάλε, κάνει κανένα μπάνιο, κλείνει κανένα ρούχο, έτσι δεν είναι. Πώς να το λες τον προϊστάμενο να το πει, δεν γίνεται, μας έχει πάρει μπόχα, έχει σκάσει, ξέρω. Πάντως το email στη σωστή κατεύθυνση το βρίσκω, έτσι, τα αυτονόητα λέει, κάνει κανένα μπάνιο, ντύσου νορμάλ και έλα για δουλειά, έτσι, και μη φοράς λέει, μπλουζάκια με στάμπες αλλωλών καναλιών. Γίνεται τώρα να δουλεύεις στον Αντένα και να σκάσεις με μπλουζάκι Μέγα Τσάνελ. Αυτά, να γελάσουμε και λίγο. Ό,τι νότερο έχουμε στη διάρκεια της ημέρας, ζεστή ημέρα εδώ στην Αθήνα. Εδώ θα είμαστε να το σχολιάσουμε και αυτό πάντα πρώτοι.